Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ξανά κοντά σας, πρώτη εκπομπή για το 2017. Έχουμε σήμερα μαζί μας έναν μύθο του ελληνικού ποδοσφαίρου, έναν από τους καλύτερους παίχτες όλων των εποχών, τον κύριο Κώστα Νεστορίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι και μύθος στην Αυστραλία. Κοντά μας είναι και ο κύριος Θωμάς Κάλλας, είναι σύμβουλος της Ελλάς Μελβούρνης, όπου πρωταγωνίστησε ο κύριος Νεστορίδης. Καλησπέρα κύριε Κάλλας. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε στη σύνδεσή μας έναν βετεράνο, συμπαίχτη του κυρίου Νεστορίδη, τον κύριο Μιχάλη Μανδάλη. Καλησπέρα κύριε Μανδάλη. Μας βλέπει. Μας ακούτε, Μιχάλη? Δεν τον ακούμε. Ναι. Μήπως δεν του ανοίξανε το... Θα ξαναπροσπαθήσουμε σε λίγο να κάνουμε τη σύνδεσή μας. Κύριε Νεστορίδη, έχετε γίνει μύθος και στην Αυστραλία. Στην Ελλάδα σας γνωρίζουν όλοι. Μάλιστα. Θα δούμε σε λίγο και ένα βίντεο που ετοίμασε η ΑΕΚ για εσάς. Πώς προέκυψε η Αυστραλία? Πώς προέκυψε η Αυστραλία? Ήμουνα 36 χρόνο. Με την ΑΕΚ δεν τα πήγαινα καθόλου καλά. Όπως δεν τα πάω και τώρα. Είχατε κάποιες οικονομικές διαφορές? Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εγώ έπαιξα ένα χρόνο στην Αυστραλία. Πήρα πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα, λέγοντας, την εποχή εκείνη, 150.000 ήταν αρκετά. Όταν ήρθα εδώ, είχα δει έναν ποδοσφαιριστή από τα Γρίνιο, το Τζάμι, και πήγα και του σώμα στην ΑΕΚ. Και είχα εγώ έναν φίλο, πολύ φιλοκολλητό, σύμβουλο της ΑΕΚ, και του είπα έτσι και έτσι. Και μου λέει, έφερες τίποτα από την Αυστραλία να μας βοηθήσεις? Του είπα, έφερα κάτι χρήματα, αλλά θα πάρω στο παλιό φάλιρο, έχω δώσει προκαταβολή, μια πενταόροφη. Και μου λέει, σε 10 μέρες θα τα πάρεις. Όταν μου είπε έτσι, και ήταν και πολύ φίλος και οικογενειακός μου φίλος, και έκανε κουμάντο αυτό στην ΑΕΚ την εποχή εκείνη. Τα δώσα. Περιμένω 10 μέρες, περιμένω ένα μήνα. Τον ψάχνω. Πουθενά. Όταν έμαθα που βρίσκεται και που έκανε, τον έπιασα. Του λέω, εσύ. Μας ακούει τώρα ο κύριος Μανδάλης. Να. Καλησπέρα κύριε Μανδάλη. Καλησπέρα. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου, τι κάνεις? Γεια σου Μιχάλη μου. Έχω εδώ τον Κώστα τον Νεστορίδη και τον Θωμά τον Κάλλας. Μπορείς να τους απευθύνεις. Πω, έγινε το τετράγωνο. Σ' άκουσα εγώ που έχεις δώσει μια εκπομπή. Σ' άκουσα τον κύριο. Και το είδα. Είδε τη συνέντευξη που είχαμε κάνει, Μιχάλη. Τη συνέντευξη. Α, ναι, βέβαια. Εγώ, Κώστα, σε βλέπω και σε ακούω κάθε μέρα. Δηλαδή... αυτό που έκανες για την ελληνική παροικία όταν ήρθες εδώ πέρα, γιατί όπως χαίρουν πολλοί, είμαστε ξένοι εκεί. Τα παιδιά μας γίνηκαν Αυστραλοί και τα εγγόνια μας. Και έδωκες αυτή την ψυχραιμία να έρχονται στο γήπεδο και να αισθάνονται ότι είναι Έλληνες. Και όχι μόνο από το ποδόσφαιρό σου, γιατί έχεις και ωραία ανθρωπότητα. Γι' αυτό με έκανες και με ένα φίλο. Μιχάλη, τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια? Τι θυμάμαι? Ναι, ναι. Θυμάμαι τον κόσμο όταν έμπαινε ο Κώστας μέσα και η ομάδα μας. Αλλά αυτό που θέλω να πω πριν πολλά, είχαμε έναν παίχτη που ήρθε από τη Manchester United και το λέγανε Ernie Ackley. Ξέρει ο Κώστας για ποιον Ackley λέω? Ναι. Μου έλεγε πιο πριν για τον Ackley. Άκου τώρα τι έχει κάνει. Παίζουμε φιλικό αγώνα, ήταν και ο Κώστας, με τον Πανελλήνιο. Για να τον δοκιμάσουμε, το Ελλάς ήθελε να πουλήσει τον Ackley στον Πανελλήνιο. Και είμαι δίπλα στον Κώστα εγώ και σου λέει, αυτό το παίχτη θα πουλήσετε. Αυτός είναι παιχταράς. Τώρα, ο Κώστας, αγγλικά, York. Δεν ήξερε, ναι. Τραβήξανε μια σειρά παιχνίδια, λες και τον είχε γεννήσει τον Ackley, ο Κώστας,
Και όλοι να μιλάει αγγλικά, ο άλλος ελληνικά, αλλά το ποδόσφαιρο μας έδειξε ο Κώστας, όταν παίζεις ποδόσφαιρο, έχεις και τη γλώσσα να το καταλάβεις και να συνεννοείσαι. Και θυσίασε δηλαδή ο Κώστας, τον πήρε και αφού έπαιξε στη Manchester United ο Ernie Ackerling, τα καλύτερα παιχνίδια τα έκανε δίπλα από τον Κώστα. Του έδωκε το θάρρος και αυτό που χρειαζόταν να δειχτεί ένας στους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην Αυστραλία ο Άκελη. Όχι μόνο ο Άκελη, και με μένα. Εμένα μου κίνησε το μυαλό μου γιατί, κοίταξε, το ποδόσφαιρο για τον Κώστα και στους ανθρώπους που μιλάνε, εγώ το θυμάμαι τον Κώστα σαν ένα ποιητή. Ποιητή στο γήπεδο μέσα. Όλοι ξέρουμε τα γράμματα. Όλοι γράφουμε. Ανέμενε πολύ λίγοι ποιητές. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό και έγινε μύθος εκεί. Όχι μύθος. Δηλαδή, οι ξένοι ακόμα μου λένε Κώστα μου, θυμάσαι, ήμουνα δίπλα σου πάντοτε. Δηλαδή, εγώ πιτσιρικά στην Αίγυπτος είχα δει και στην Ελλάδα. Εθνική Ελλάδος Αίγυπτος, με τον πατέρα μου ήμουνα. Και Κώστα μου, μετά από τόσα χρόνια, παίζουμε μαζί. Τι άλλο δώρο εγώ θέλω από το Θεό? Τι θα θέλατε να του πείτε, Μιχάλη? Τι είπε? Στην ίδια ομάδα. Και σε σεβόμουνα όπως με σεβόσουνα και εσύ, γιατί είσαι άνθρωπος, και εσύ δεν έριξες κανέναν παίχτη. Ήψωνε στους παίκτες πάντοτε. Δεν μου λες, όταν παίζαμε μαζί, εσύ δεν ήσουν εισάξιος μαζί μου και ο Άκερλι και εσύ? Γιατί Κώστα, μόνος μου έπαιζα. Δεν έπαιζα μόνος μου, έπαιζα μαζί σας. Ναι. Και είχαμε μια ομάδα. Είχαμε μια ομάδα που έσπαγε κόκαλα. Θα θυμάσαι. Σωστά. Αν δεν θυμάμαι. Τι να κάνω. Έρχεται, Κώστα μου, έρχονται ξένοι. Συγγνώμη, πες και μια καλησπέρα στο Θωμά. Καλό παιδί ο Θωμάς. Πολύ καλό παιδί. Θυμάμαι, παίζαμε την Ακόα, Κώστα μου, και έγινε ένα κόρνερ. Το παίρνεις από το κόρνερ και το βάζεις γκολ. Και ο διευθυντής είδε ένα φάουλ, να πούμε, στην περιοχή και το ακύρωσε για να παίρνεις την μπάλα, την πας στο κόρνα και βάζεις τον κόρνα σαν αυτά ετρέλανε. Έκανε όλους οι συμπατριώτητες που ήταν από το χωριά να είναι περήφανοι και είδαν τον Εστορίδη από το κόρνα να βάζουν μπάλα, την μπάλα στα δίχτυα. Από το κόρνερ. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Πρέπει να έχει βάλει τα περισσότερα γκολ από κόρνερ ο κύριος. Έχω βάλει 17 γκολ από κόρνερ. Μέχρι και στη Ρεάλ Μαδρίτη έβαλα από κόρνερ γκολ. Λοιπόν, δεν νομίζω κανένας άλλος στον κόσμο να έχει βάλει παραπάνω από 5-6. Δεν νομίζω. Κανένας. Εγώ είχα τη μανία. Είχα τη μανία. Εσύ δεν έκανες την μπάλα. Εσύ έκανες έργο στην μπάλα. Για πώς ακούγε. Εμείς την πασπάτευε, συνέπαιζε, ήταν γλυκιά και ό,τι της έλεγε σου έκανε. Λέει ο Μιχάλης ότι κάνατε με την μπάλα ό,τι θέλατε. Ορίστε. Νομίζω, δεν ξέρω, εγώ δεν καταλάβαινα, ο κόσμος θα καταλάβαινε, έκανα πράγματα, μου λένε ακόμα και σήμερα, που δεν έχουν δει κάποιον να κάνει αυτά που έκανες εσύ. Τώρα πώς τα έκανα, από μικρό παιδάκι ήμουνα, δεν ξέρω, αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρο. Και ξέρετε γιατί? Όταν ήμουνα 7 χρονών και πήγα σχολείο, έπαιζα στο προάβλιο μπάλα. Και βγαίνει η δασκάλα και μου δίνει, τότε είχαν κάτι χάρακες, και μου δίνει μία. Και της δίνω μια κλωτσά της διευθύντριας και φεύγω. Δεν ξαναφύγα σχολείο. Ό,τι έμαθα τα έπαθα μόνος μου. Μέχρι που με καλέσανε και με βάλανε σε ψηφοδέλτιο για να βγω βουλευτής. Εγώ τους λέω, τι βουλευτής, εγώ δεν έχω πάει σχολείο.
δεν ξέρω τίποτε. Όχι, λέει το όνομά σου, λέει να πάρουμε μερικούς ψήφους και δεν πειράζει. Και με βάλανε στο ψηφοδέλτιο. Μετά μου λένε θα πηγαίνεις σε κάθε. Σε όλα τα μέρη της Ελλάδος να μιλάς. Λέω εγώ πω, τι να μιλήσω, εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Θα σου βγάλει, λέει ο Μαρκεζίνης, θα σου βγάλει ένα κείμενο και θα λες το ίδιο συνέχεια. Α, επί Χούντας λέτε τώρα. Ένα κείμενο, ο Μαρκεζίνης. Πείτε μου λίγο τι θυμάστε από τα χρόνια με τον Μιχάλη. Το Μιχάλης ήταν, κοίταξε, όχι γιατί είναι εδώ, το ξέρει και ο ίδιος, ήταν παικταράς. Και όχι μόνο ο Μιχάλης, και τα άλλα παιδιά που παίζανε μέσα στην ομάδα ήταν παίκτες, καλοί παίκτες. Αλλά ο Μαντάλης και ο πώς το λέγαμε, το σέντερφορ, ο Άκερλι. Ο Άκερλι, μαζί με εμένα η τριπλέτα αυτή, κάναμε ό,τι θέλαμε. Είχατε πάρει δύο πρωταθλήματα εκεί. Ναι, ένα και ένα μετά τον άλλο χρόνο που πήγα. Να μας πει λίγο και ο Θωμάς τι θυμάται από εκείνη την περίοδο. Τότε, και, λοιπόν, είσαι τότε, μικρός. Είμαι πολύ μικρός, όμως με έχει πάει ο πατέρας μας. Ναι. Και μου έχει πει, θυμάμαι έντονα, ότι είχε δει δύο γκολ από τα 17 που έχεις βάλει από κόρνα. Δύο τα είχε δει εκεί ο δικός μου. Ήταν τρομερή εποχή και για μας. Και τώρα αποκτήσαμε ο σύλλογος 10 πρωταθλήματα του νομού και δύο από αυτά ήταν από εσάς δηλαδή. Γι' αυτό μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Δύο πρωταθλήματα λοιπόν με την Ελλάς Μελβούρνης. Έχει γίνει South Melbourne βέβαια τώρα, αλλά εμείς την ξέρουμε Ελλάς. Η προσωπική μου εμπειρία όταν κατέβηκα στην Αυστραλία, ο Μιχάλης πρώτος από όλους μου μίλησε για τα χρόνια με τον Ιστορίδη. Με τον Μιχάλη γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και οι άλλοι παίχτες, ακόμη και ξένοι, οπαδοί της Ελλάς, μου μίλαγαν για τον Ιστορίδη, για τα χρόνια με τον Ιστορίδη. Έχετε αφήσει εποχή εκεί, όπως και στην Ελλάδα. Έχω στο μαγαζί του γιού μου, στο Προπό, έχω γύρω-γύρω, όλα είναι της Ελλάδας, Μορμούρνη. Εφημερίδες που γράφανε ακόμα και σήμερα, που μου στέλνουνε, τα κολλάω μέσα στο μαγαζί. Άμα θα... μου φαίνεται έχεις έρθει και είδες. Α, δεν σας τα έδειξα. Δεν έχει τύχει. Έχω πάρα πολλές εφημερίδες που γράφουν για μένα στην Αυστραλία. Και γι' αυτό το λόγο είμαι πολύ ευχαριστημένος και ευτυχής που έπαιξα στην Αυστραλία. Πολύ. Την αγάπησα την Αυστραλία. Μιχάλη, ένα μήνυμα θέλω για τον Κώστα τον Ιστορίδη. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω, αγόρι μου, σ' ακούω. Ναι. Ένα μήνυμα θέλω να το απευθύνεις. Δεν τον βλέπεις εσύ βέβαια, εμείς σε βλέπουμε μια χαρά. Θα το δεις όταν προβληθεί η εκπομπή. Θέλω να το απευθύνεις εγώ ένα μήνυμα. Το μήνυμα του Κώστα, από μένα Φερρυπίν και από όσους Έλληνες στην Αυστραλία, και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τη φωνή του Θωμά. Και θυμάται, Θωμά, πριν αρχίσω και τον Κώστα, θέλω να πω και κάτι καλά λόγια για σένα, αγόρι μου. Είσαι εξαιρετικός κύριος και χρειαζόμαστε άτομα σαν και εσένα, την ομάδα μας, να πάει μπρος. Είσαι τίμιος, είσαι κανονικός. Και οπωσδήποτε, αν χρειαστείς ό,τι θέλεις στην Ελλάδα, από ποδόσφαιρο, ο Κώστας είναι εκεί. Είμαστε στην ίδια οικογένεια. Ο Κώστας, ό,τι θέλεις, θα σε βοηθήσει. Τώρα, το μήνυμα για τον Κώστα είναι πολλά και διάφορα. Δηλαδή, εγώ ακόμα πηγαίνω, τον γέρο τον Άντερσον Κώστα μου βλέπω, βλέπω τον Πυργολιό που ήρθε και σε είδε και μου τα εκέφερε το βιβλίο και θέλω να δω που μπορώ να αγοράσω το βιβλίο σου να το διαβάσω. Αλλά αυτό που θέλω να πω, είχες δώσει τις ελπίδες και γράψαν οι εφημερίδες. Τότε η ομάδα αυτή που φτιάξαμε, που παίξαμε δύο αιτίες μαζί, έδωσε την ψυχραιμία σε όλων των γονέων στην Αυστραλία να είναι περήφανοι, να πάνε να σπουδάσουν, να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, και το ποδόσφαιρο αυτό εκείνη τα δύο χρόνια δώκανε ζωή στους γονείς, στους χωριά τους, στους μετανάστες, και πάντα όπως ήξερες πολύ καλά, κάθε παιχνίδι παίζαμε για τους μετανάστες. Το μήνυμά μου είναι ότι την αγάπη
που έχεις εδώ πέρα και ξέρω και στην Ελλάδα, γιατί ερχόσαν και με έπαιρνε από την, από τις αδελφές μου την γειτονιά που πηγαίναμε στις αγώνες μαζί και πάνω σε ό,τι έκανες εσύ εδώ πέρα σε εκτιμούνε. Όλοι οι Ιγγλέζοι μα ρωτάνε ακόμα «Where is Κώστας Νεστορίδης?» Δεν ξέρουν τι θα πει Παπαδόπουλος, αλλά ξέρουν τι θα πει Νεστορίδη. Να σε ευχαριστήσω. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχει τελειώσει ο χρόνος της σύνδεσης. Ένα λεπτό να σου πει ο Κώστας Νεστορίδης. Έχω ένα φίλο στην Αυστραλία, Μπαλαγιάννης, ο Νίκος, ο Μπαλαγιάννης. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο μοναδικός άνθρωπος που με βοηθάει κάθε χρόνο. Γιατί δεν έχω δουλειά, δεν έχω τίποτε. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ρόδο Καραγιάννης. Ο Μπαλαγιάννης, Μπαλαγιάννης. Είναι σε Μελβούρνη. Εντάξει, σε παρακαλώ, μέσω του, μέσω του Θωμά θα τον βρούμε τον κύριο Μπαλαγιάννη. Ναι, ναι. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εσύ. Έχει τελειώσει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να δούμε το αφιέρωμα. Η καλή χρονιά, υγεία κόσμο. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Επίσης, επίσης. Να δούμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η ΠΑΕΑΕΚ για τον κύριο Νεστορίδη και συνεχίζουμε. Ο Κώστας Νεστορίδης γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1930 στη Δράμα. Τρία χρόνια αργότερα η οικογένειά του μετακόμισε στην Καλλιθέα. Στα 15 του χρόνια έπαιξε στην Ένωση Αγίου Νικολάου Καλλιθέας. Αγωνίστηκε στην Ελλάδα Μοσχάτου με αντάλλαγμα μία θέση εργασίας σε εργοστάσιο με πλαστό δελτίο στο όνομα Κωνσταντίνος Μπρούτζος. Το Μπρούτζος ήταν το παρατσούκλι του αδελφού του. Εκείνη τη σεζόν τον δοκίμασε ο Ολυμπιακός, αλλά λόγω του νεαρού της ηλικίας του δεν τον απέκτησε. Αυτό ήταν το λάθος τους, όπως δήλωσε χρόνια μετά ο ίδιος. Με τον Πανιόνιο κατέκτησε το πρωτάθλημα Αθηνών, το μοναδικό στην ιστορία της ομάδας. Σε εκείνη την περίοδο, το 1951, αναδείχτηκε πρώτο σκόρερ με 7 γκολ σε 10 αγώνες. Τρία εκ των οποίων στις νίκες επί της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ο Σεβαστάκης έφερε τον Νέστορα στην ΑΕΚ τον Ιούλιο του 1955. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1957 όμως δεν αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι λόγω διετούς αποκλεισμού που προβλεπόταν από τους κανονισμούς μεταγραφών. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην κατάκτηση του κυπέλου το 1956. Το πρώτο του παιχνίδι με τα κυτρινόμαυρα, στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό, τον Αύγουστο του 1955, σκόραρε. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της χώρας για 5 συναπτά έτη, από το 1959 έως το 1963. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ΑΕΚ που από τις 8 σεζόν που αγωνίστηκε με τη φανέλα του δικεφάλου, στις 7 αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας. Το 1959 παραβίασε τα αντίπαλα καρέ 21 φορές, καταρρύπτοντας το ρεκόρ που υπήρχε μέχρι τότε και είχε κάτοχό του τον Γιάννη Βάζο, επιθετικό του Ολυμπιακού με 18 γκολ από το 1939. Το 1960 εκτείναξε το ρεκόρ τερμάτων σε μία περίοδο στα 33. Το 1962, με αντίπαλο τον Πανελευσυνιακό, για πρώτη φορά στην καριέρα του πανηγύρισε 4 γκολ σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Και την επόμενη σεζόν, εναντίον του Ηρακλή, έγινε ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σημείωσε 5 γκολ σε 90 λεπτά. Το 1963 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας με την ΑΕΚ, πετυχαίνοντας 22 γκολ. Ο Κώστας Νεστορίδης είναι ο παίκτης που σκόραρε το πρώτο τέρμα της Ένωσης στο Βαλκανικό κύπελο το Φεβρουάριο του 1961 με αντίπαλο την Ερυθρά Σημαία Ρουμανίας.
είναι ο πρώτος που πέτυχε γκολ σε παιχνίδι κυπέλου πρωταθλητριών εναντίον της Μονακό το Σεπτέμβριο του 1963. Πανηγύρισε την επίτευξη ενός τέρματος και στην πρώτη νίκη του δικεφάλου στις τρεις παραδοσιακές ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν με αντίπαλο τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Φόρεσε για τελευταία φορά την κυτρινόμαυρη φανέλα στις 12 Δεκεμβρίου του 1965 σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Αυστραλία. Ο Νέστορας πέτυχε 172 γκολ σε 202 αγώνες πρωταθλήματος και συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις 272 τέρματα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Με τον Πανιόνιο έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα 68 φορές, ενώ φόρεσε και 17 φορές το εθνόσημο στο στήθος. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα την ΑΕΚ στο μυαλό και στην καρδιά. Τα όσα πέτυχα με αυτή την ομάδα είναι γνωστά. Λατρεύω την ΑΕΚ, αλλά και ο κόσμος της με αγαπά. Έδωσα την ψυχή μου για το δικέφαλο. Κατόρθωσα και γύρισα χαμένα παιχνίδια. Το στυλ παίξηματός μου ήταν ιδιαίτερο. Ήμουν πολύ ευλίγιστος, ενώ η τεχνική μου στα σουτ διέφερε από αυτή των άλλων παικτών. Ήταν τόσο ακριβή που θύμιζαν μπιλιάρδο. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κύριε Κάλλας, πείτε μου πού βρίσκεται τώρα η Ελλάς Μελβούρνης. Λοιπόν, είμαστε στην δεύτερη κατηγορία στην Αυστραλία. Εκεί, σαν την Αμερική, είναι τα μόνο δύο κράτη του κόσμου, στη FIFA δηλαδή, που η πρώτη κατηγορία είναι κλειστή. Δεν υπάρχει το ανεβοκάτσμα, δηλαδή όπως δεν έχει γίνεται. Υποβιβασμό άνοδο, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε κερδίσει πρωταθλήματα εμείς πάλι στην δεύτερη κατηγορία, δεδομένα. Όμως δεν επιτρέπεται να ανεβούμε στο επόμενο στάδιο. Έχουμε κάνει τρεις φορές προσπάθειες να αγοράσουμε άδεια από ήδη συλλόγους που είναι στην πρώτη κατηγορία. Την τελευταία φορά κάναμε την προσφορά να αγοράσουμε μια ομάδα στη Μελβούρνη. Την πήρε το Manchester City, το City Group τελικά. Η Melbourne Hearts που έγινε... Έγινε η Melbourne City, ναι. Και την τελευταία προσπάθεια που κάναμε αυτή πριν 3 χρόνια. Τώρα πρόσφατα όμως... Πήγε το FIFA στην Αυστραλία τον Οκτώβριο πέρυσι και έχουν σπρώξει την Ομοσπονδία της Αυστραλίας για να ανοίξουν το ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές σαν τον άλλο τον κόσμο. Και ήδη περιμένουμε τώρα το Φεβρουάριο ή Μάρτι να ανοίξουν τις άδειες για 12 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Είναι δεδομένα 10 αυτή τη στιγμή. Και εμείς πάλι έχουμε ήδη πει στο κοινό ότι θα κάνουμε αίτηση να μπούμε και εμείς μέσα στα μία από τις 12 αυτές τις ομάδες. Και ελπίζουμε να επιτύχουμε σε αυτό το στόχο και θα ξέρουμε, υπολογίζουμε μάλλον μέσα στις χρονιάς, Ιούνιος-Ιούλιος θα ξέρουμε αν ήδη γίνει αυτό. Μέχρι να ανοίξουν το ποδόσφαιρο κανονικά, έτσι θα ανοίγει, πώς θα αυξάθουν οι ομάδες της κλίμακας, της πρώτης κατηγορίας και ελπίζουμε... Κατά βάθος έχουμε τη φιλοσοφία ότι πρέπει το ποδόσφαιρο εκεί να είναι όπως και γίνεται και παντού. Όταν κερδίσει το πρωτάθλημα, να ανεβεί στην επόμενη κλίμακα κλπ. Αναπτύσσεται ούτως ή άλλως το αυστραλέζικο ποδόσφαιρο. Ήδη και το γυναικείο ποδόσφαιρο, δεδομένου ναι. Σε μεγάλη. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ τώρα τελευταία. Όμως η καταγνώμη μας είναι θα γίνει η επέκταση πιο γρήγορη και πιο δυνατή εάν λάβουν αυτά τα μέτρα. Επειδή μέχρι τώρα μια δεκαετία το έχουν κλείσει το ποδόσφαιρο και η απόδοση της εθνικής ομάδας, την επέκταση των παιδιών που βγαίνουν από τους συλλόγους έχει γίνει πάρα πολύ δύνατη. Για να καταλάβετε, το 2006 είχαμε 27 παίκτες Αυστραλούς που παίζανε στην Ευρώπη στην πρώτη κατηγορία, πρώτη εντεκάδα. Σήμερα έχουμε 1.5. Μισό, δηλαδή ένα από τον πάγκο βίνει δηλαδή. Ναι. Έχει πέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία. Επειδή έχουν όταν έπαιζε ο κύριος Νεστορίδης ποδόσφαιρο, ναι. Τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Πράγματι, ναι. Τώρα, ιδιαίτερα επειδή είναι στη δεύτερη κατηγορία ελληνικές ομάδες, έχει πέσει βέβαια και. Κοίτα, όποια δεύτερη κατηγορία
σύλλογο πας να δεις. Και εδώ πήγα, είδα την Καλλιθέα που έπαιζε εναντίον την Αχαναϊκό. Έχω δει τον Άρη. Στη δεύτερη κατηγορία στον κόσμο παντού είναι δύσκολα. Παντού είναι δύσκολα. 3.000-3.000 παίρνουμε εμείς κάπου σε μεγάλα παιχνίδια. Αν όμως ανέβει στην πρώτη κατηγορία, πιστεύετε θα 15.000 άνετα. Άνετα. Έχουμε τα γήπεδά μας ήδη κλειστά, ήδη όχι κλειστά δηλαδή, έχουμε κάνει νοικοστάσιο με την κυβέρνηση εμείς για 40 χρόνια. Έχουμε μπουτίκ στέρεμ που έχει 15.000 άτομα, εύκολα παίρνουν μέσα δηλαδή. Έχουμε οργανωθεί τόσο έντονα που είμαστε έτοιμοι από τον επόμενο μήνα κιόλας να μπούμε στην πρώτη κατηγορία. Είμαστε μόνοι στην Αυστραλία ήδη. Όμως για άλλα δεδομένα, ότι έχουν δύο ομάδες στη Μελβούνη ήδη, προστατεύουν τη Melbourne City επειδή ήδη έχουν επενδύσει αρκετά λεφτά το City Group μέσα στην ομάδα αυτή, όμως δεν έχουν επεκταθεί στο κοινό. Λίγοι πάνε στα παιχνίδια τους ακόμα. Και γι' αυτό φοβάται η Ομοσπονδία, αν ανοίξουν τρίτο σύλλογο, θα μειωθεί η επέκταση της ομάδας αυτής. Ο κύριος Νεστορίδης μου έλεγε για εκείνα τα χρόνια ότι έχει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις από την Αυστραλία. Γεμάτα γήπεδα τότε, 15.000 άτομα συνεχόμενα. Ήταν καλός καιρός κιόλας. Ήταν και καλός. Εγώ όλο το διάστημα αυτό που έπαιξα δεν είδα να κάνει ούτε κρύο ούτε τίποτε. Ήταν νορμάλ ο καιρός. Και παίζαμε την μπάλα μας ευχαρίστα. Και κόσμος. Ούτε εδώ δεν έχει τέτοιο κόσμο. Πλημμύρα, όπου έπαιζα εγώ τουλάχιστον. Περισσότερο Έλληνες οι φίλοι. Βέβαια. Έτσι, τότε εδώ ήμουν Είχε και ξένους που μας συμπαθούσαν ορισμένους που ήμασταν καλοί παίκτες και ερχόντουσαν να μας δούνε. Κοίτα, η ομάδα της Ελλάδας από εκεί άρχισε, από τις μετανάστες συνεθώς. Όμως με τα χρόνια έχει επικριθεί και έχει επεκταθεί σε μεγάλο τομέα. Έχουμε τώρα εμείς μέλη. Από κάθε φίλη του κόσμου σχεδόν. Βέβαια, έχουμε 8.000 άτομα που είναι δεμένοι στο σύλλογο. Και αυτοί είναι από καλά Έλληνες σίγουρα. Εγγλέζους, Ιαπωνέζους, Κινέζους, Νότιο-Αφρικανούς, Αμερικανούς, από όλα τα κράτη του κόσμου. Είναι ιστορική η συνάντησή σας, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Θυμόμαστε, τον είχαμε δει το 2009 όταν κάναμε την επέτειο των 50 χρόνια. Είχαμε στείλει εδώ πέρα βίντεο να το φέρουμε και πέρα μαζί μας δηλαδή. Και αξέχαστο βράδυ, πολύ ξεγνωστικό βράδυ που είδαμε όλους τους παίκτες της πενταετίας κλπ. Και ο Παστοκόγλου που είναι τώρα ο manager, προπονητής. Ο προπονητής της πρώτης ομάδας της Αυστραλίας, και αυτός εκεί ήταν και το βράδυ, όλους τους είχαμε κοντά μας. Και ακόμα όμως συνεχίζουμε, παλεύουμε να πάει να επεκταθούμε στην πρώτη κατηγορία που νομίζουμε θα βοηθήσουμε την κλίμακα και τις ομάδες της Μελβούνης με καλό ανταγωνιστικό επίπεδο. Για να δούμε. Θα έρθω εγώ και θα τους ψήσω τους αντιπάλους. Θα τους ψήσω να μας αφήσουν να βγούμε στην αρθέτη. Έχετε φέρει και κάποιο αναμνηστικό? Ναι, λοιπόν, σας έφερα κάτι να βάλετε στο λάβαρο. Εσείς στο σπίτι ένα λάβαρο με την Ελλάς Μελβούνη. Μάλιστα. Αν το έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα καλά τα χρόνια. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ για την παρουσία σας εδώ. Ήτανε πολύ γλυκές οι αναμνήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.